Καλώς ήρθατε και πάλι, αδελφοί και αδελφές. Σήμερα έχουμε ένα θέμα μεγάλης σημασίας, εμβαθύνοντας την προφητεία του πολέμου Ισραήλ εναντίον Ιράν και αναλογιζόμενοι τις πιθανές συνέπειες για τον κόσμο μας. Το ερώτημα που πλανάται στις καρδιές πολλών. Οδεύουμε προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ως πιστοί, είναι καθήκον μας να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών. Η Αγία Γραφή από καιρό προείπε σημαντικά γεγονότα που θα διαμόρφωσαν την πορεία της ιστορίας. Μια τέτοια προφητεία περιστρέφεται γύρω από τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, δύο εθνών στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Οι εντάσεις μεταξύ αυτών των εθνών σιγοβράζουν εδώ και χρόνια, και τα πρόσφατα γεγονότα απλώς ενέτειναν την προσμονή. Λέγεται ότι η εκπλήρωση αυτής της προφητείας θα μπορούσε να είναι προάγγελος ενός μεγαλύτερου, πιο σημαντικού γεγονότος, ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Ας πάμε βαθύτερα στην ίδια την προφητεία. Στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο 38, στίχοι 8 και 9, μιλά για έναν μεγάλο πόλεμο που περιλαμβάνει μια συμμαχία εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, εναντίον του Ισραήλ. Ένας στίχος λέει: «Μετά από πολλές ημέρες θα κληθείτε στα όπλα. Στα επόμενα χρόνια θα εισβάλλετε σε μια χώρα που έχει ανακάμψει από τον πόλεμο, της οποίας ο λαός συγκεντρώθηκε από πολλά έθνη στα βουνά του Ισραήλ, που ήταν από καιρό ερημωμένα. Από τα έθνη, και τώρα θα ζουν όλοι με ασφάλεια. Εσύ και όλα τα στρατεύματά σου και τα πολλά έθνη μαζί σου θα προχωράς σαν θύελλα». Αυτά τα λόγια έχουν πυροδοτήσει αμέτρητες συζητήσεις μεταξύ θεολόγων, μελετητών και πιστών. Θα μπορούσαν οι πρόσφατες κλιμακώσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να είναι η αρχή της εκπλήρωσης αυτής της προφητείας. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι ως χριστιανοί, ο σκοπός μας δεν είναι να φοβόμαστε, αλλά να αναζητούμε κατανόηση και ελπίδα. Πρέπει να πλοηγηθούμε σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς με πίστη και προσευχή, έχοντας εμπιστοσύνη στο θείο σχέδιο του Θεού. Καθώς αξιολογούμε την τρέχουσα κατάσταση, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας πολιτικής και την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων. Ενώ υπάρχουν εντάσεις, πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με προσοχή, αποφεύγοντας τις εικασίες και τον εντυπωσιασμό. Στόχος μας σήμερα δεν είναι να προβλέψουμε το μέλλον ή να ενσταλάξουμε φόβο, αλλά να ενθαρρύνουμε τον προβληματισμό, να ενθαρρύνουμε τον διάλογο και να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για την εποχή που ζούμε. Μέσω αυτής της εξερεύνησης, ελπίζουμε να τονίσουμε τη σημασία της ενότητας, της ειρήνης και της προσευχής σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Ενώ η εκπλήρωση αυτής της προφητείας μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός, πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίστη μας μας καλεί να γίνουμε φάροι ελπίδας και φορείς συμφιλίωσης. Εν κατακλείδη, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μπορεί να εγείρουν ανησυχίες για έναν πιθανό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με διάκριση και σοφία. Ας μην παρασυρθούμε από φόβο ή εικασίες. Αντίθετα, ας επικεντρωθούμε στην πίστη, την προσευχή μας και τις διδασκαλίες του Χριστού. Μέχρι την επόμενη φορά, η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν.